πιο κοντά. Έρχονται κι οι φίλοι και έχω παραγγείλει το τραγούδι σου. Μα νύχτα πανιά τρέχω να σου φέρω, για να σου προσφέρω το λουλούδι σου. Έλα κοντά μου, μια γιορτή να φτιάξουμε. Πες με στο χώρο να πιάσουμε ουρανό, για λίγο να πετάξουμε. Με φανταστική θέα στην Ιεράπετρα και χτισμένο μόλις 3 χιλιόμετρα μακριά από αυτή βρίσκεται το χωριό Βαϊνιά, όπου θα επισκεφθούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Χτισμένο αμφιθεατρικά στην νότια πλαγιά ενός γύλοφου, όπου ξεπροβάλλει ένας μικρός γκριζοάσπρος λόφος στα καπέλια. Ψυχή και σώμα και καρδιά, όλα θα σου τα δώσω. Όλα θα σου τα δώσω, κι εγώ στα σκοτεινά θα ζω, χωρίς να μετανιώσω. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε το γύρισμά μας. Ανεβήκαμε ψηλά στην κορυφή του Σταυρού, με το κατάλευκο εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού, σε πανοραμικό σημείο όπου έχει κάνει τον έλεγχο όλου του ισμού της Ιεράπετρας. Αγνατέψαμε το καταπράσινο κάμπο και την απέραντη θάλασσα και συναντήσαμε τον καθηγητή αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Παπαδάτο, ο οποίος ταξίδεψε αστραπιαία για μας, για να μας ενημερώσει ότι κάτω από τα πόδια μας υπάρχουν ενδείξεις ότι βρίσκεται κρυμμένος μινωικός οικισμός. Όπως και η κυρία Σοφιανού, προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων, άφησε για λίγο τις δραστηριότητές της και μας μίλησε για τη στρατηγική θέση της τοποθεσίας, αλλά και για τον άγνωστο και ξεχασμένο Βενετσιάνικο πύργο που σώζεται μέχρι σήμερα, από όπου πέρασαν ενετοί, υπότες, αλλά και Κρήτες οπλαρχηγοί και επαναστάτες. Βρισκόμαστε στο Σταυρωμένο της Βαϊνιάς. Πρόκειται για έναν πολύ απόκρημνο λόφο που βρίσκεται σε πολύ κέρια θέση για όλη την περιοχή της Ιεράπετρας. Αφενός προστάτευε τους κατοίκους, αφετέρου ήταν πολύ κοντά στην πεδιάδα και πολύ κοντά στη θάλασσα και μπορούσε να έχει οπτικά αυτές τις περιοχές. Και αυτό λοιπόν δεν είναι τυχαίο, ότι σε αυτήν την περιοχή, πάνω σε αυτόν τον λόφο, αναπτύχθηκε η μεγαλύτερη και σημαντικότερη πόλη της περιοχής της Ιεράπετρας σε δύο πολύ ιδιαίτερες περιόδους της κρητικής προϊστορίας. Η πρώτη περίοδος είναι γύρω στο 3.500 π.Χ., δηλαδή 5.500 χρόνια από σήμερα, όταν έχουμε το τέλος της νεολιθικής περίοδου και την αρχή της εποχής του Χαλκού, και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι είναι οι απαρχές του μηνιακού πολιτισμού. Η δεύτερη περίοδος είναι πολλά χρόνια αργότερα, γύρω στο 1200, στο Λυκαβιές, στο τέλος του μηνιακού πολιτισμού, λίγο πριν την εμφάνιση των μεγάλων κρητικών πόλεων των ιστορικών χρόνων. Ο λόγος που αναπτύχθηκε αυτός ο οικισμός αυτές τις περιόδους εδώ πέρα είναι ακριβώς γιατί παρήχε προστασία, είναι περίοδοι με αναταραχές και με ανασφάλεια. Και έτσι παρήχε προστασία στους κατοίκους αυτής της περιοχής ενάντια σε εχθρικούς πληθυσμούς που μπορεί να επιτίθενταν είτε από τη θάλασσα είτε από γειτονικούς οικισμούς εχθρικούς προς το Σταυρωμένο. Αλλά από την άλλη βρίσκονταν πολύ κοντά στην πεδιάδα της Ιεράπετρας και στη θάλασσα και έτσι κάτι και μπορούσαν να συνεχίσουν να καλλιεργούν τα χωράφια τους και να επιδίδονται ακόμα σε ένα επικερδές θαλάσσιο εμπόριο το οποίο δεν σταμάτησε λόγω αυτών των αναταραχών. Η Βαϊνιά είναι μία από τις πολύ σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, το οποίο γίνεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
σε συνεργασία φυσικά με την Ευφορία Αρχαιοτήτων Λασιθίου. Οι πύργοι ήταν τετράγωνα ψηλά ισχυρά κτίρια που είχαν σκοπό την άμυνα και την προστασία του Φεουδάρχη, ο οποίος ήταν ο ιδιοκτήτης της περιοχής. Χτισμένες από ενετούς άρχοντες, ήταν και η κατοικία της οικογένειας του Φεουδάρχη. Το θύρωμα υπήρχε το οικόσιμο, το οποίο ήταν και η ταυτότητά του, ήταν ιδιόκτητη δηλαδή η πύργη, γινόντουσαν με χρήματα των ενετών αρχόντων. Ο συγκεκριμένος πύργος, δεν γνωρίζουμε ακριβώς σε ποιον φεουδάρχη ανήκε, είναι κατασκευασμένος σε ένα κέραιο σημείο με στρατηγική σημασία, κοντά σε πηγή με νερό, ελέγχει και από τις δύο πλευρές και κυρίως είχε την ευχέρεια να ελέγχει την πεδιάδα της Ιεράπετρας και τα περάσματα από βορρά προς νότο. Το Γιαννίτσι είναι το παλιό όνομα του χωριού της Βαϊνιάς. Το χωριό μετονομάστηκε στο 1939-1940. Μέχρι τότε ήταν γνωστό Γιαννίτσι και είχε καταγραφεί από ενετούς νοτάριους όπως ο Μπαρότσι, ο οποίος ήταν μαθηματικός, ενετός άρχοντας γεννημένος στο Ηράκλειο. Λίγο αργότερα και ο Πέτρος Καστροφύλακας κατέγραψε το Γιαννίτσι με αρκετό πληθυσμό στο χωριό. Φυσικά είχε μεγάλη ιστορία το χωριό, κυρίως στην ενετοκρατία. Δεν γνωρίζουμε φυσικά από πού προέρχεται και το όνομα. Πιθανότατα όμως έχει ρίζα βενετσιάνικη. Υπέροπτη θέση του εδώ μικρού οροπεδίου που βρισκόμαστε είναι ο Τίμιος Σταυρός, ο οποίος είναι χτισμένος πάνω σε παλιά ερείπια άλλων ναών της περιοχής Μινωικά, και γιατί έχει μεγάλη ιστορία η περιοχή μας. Αυτός ο ναός χτίστηκε από τον παππού μου, τον Μπαχλιτζανάκη τον Ιωάννη, με βοηθό τον Μανώλη του Χατζινάκη. Περίπου το 1929 με 34 και εγγενιάστηκε το 1936. Εάν ανεβούμε στον Τίμιο Σταυρό, από εκεί βλέπουμε μέχρι την Ανατολή απέναντι, τον Τίμιο Σταυρό της Ανατολής. Βλέπουμε μέχρι τον Τσούτσουρα από την άλλη μεριά, πέρα από το Μύρτος. Και λένε ότι ο Τίμιος Σταυρός της Ανατολής με τον Τίμιο Σταυρό τον δικό μας, τον Τίμιο Σταυρό που έχουμε στο Ναή Γιάννη και στο Γκούδουρα πέρα, ήταν τα παλιά σημεία επί εποχής Μινωικών που με σημάδια, με τα συννεφάκια τα γνωστά, όπως μαθαίναμε στους Ινδιάνους όταν ήμασταν μικρά και μαθαίναμε, διαβάζαμε τον Μπλέικ, και έτσι επικοινωνούσαν τότε και μετέδιδαν τα νέα από το ένα μέρος στο άλλο. Είναι ένα πανοραμικό σημείο ο Τίμιος Σταυρός και μάλιστα υπάρχει αποδεδειγμένη μαρτυρία ότι το Λαρίσιον πεδίο το οποίο ψάχνουν για την Ιερά Πέτρα ήταν εδώ και μάλιστα η πεδιάδα στους πόδες του Τίμιου Σταυρού. Υπάρχει νότια του πύργου ο Άγιος Χαράλαμπος στα Ερείπια, βορειοδυτικά αν δούμε υπάρχει ένα άλλο εκκλησάκι στο βράχο μέσα,
φαίνεται τα σημάδια τα παλιά του ερεπίου που είχαν μείνει, το οποίο τώρα το ανακαινίζομαι, είναι ο Άγιος Αντώνιος. Βορειοδυτικά του πύργου που συναντήσαμε προηγούμενα, του Ενετικού, είναι μεσοκρισμισμένη μία εκκλησία, ο Άγιος Γεώργιος, η οποία ήταν προς το τέλος της τουρκοκρατίας φεύγοντας και οι χριστιανοί, οι ντόπιοι εδώ, τσακωνότανε με τους Τούρκους της εποχής εκείνης και δεν τους αφήνανε να τη φτιάξουν. Και η συντάλλαγμα αυτής φτιάξαμε τον Άγιο Γεώργιο παλιά. Αυτή όμως η εκκλησία έχει μείνει τότε όταν φεύγανε οι Τούρκοι και έχει μείνει έτσι. Ο κύριος Μιχάλης είναι ο δάσκαλος του χωριού. Κύριε Μιχάλη, τι ωραίο χωριό. Φιλήσυχο, ειρηνικοί άνθρωποι, χαμογελαστοί. Έχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον η τοποθεσία αυτού του χωριού, αλλά και η ονομασία του, Βαϊνιά. Ναι. Πού προέρχεται άραγε η ονομασία αυτή? Μπράβο. Θέλω να σας καλωσορίσω πρώτα στο χωριό μας και να σας συγχαρώ για την εκπομπή την οποία κάνετε. Σας ευχαριστώ. Διότι αναδεικνύει ό,τι ωραίο υπάρχει σε κάθε χωριό. Και αναδεικνύεται όλα τα χωριά της Κρήτης περίπου, Έχουμε πάει σε πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Ναι, ναι. Τώρα, για το ότι, ας πούμε, η τοποθεσία του χωριού είναι πράγματι τόσο ωραία, πιστεύω ότι πήγατε και στο λόφο που είναι εδώ,
ανατολικά μας, συνηθίζαμε παλιά σαν παιδιά να πηγαίνουμε εκεί και να περνάμε πολλές ευχάριστες έτσι στιγμές. Και από εκεί δεσπόζει βέβαια σε όλο τον κάμπο που απλώνεται μέχρι την Ιερά Πέτρα τη θάλασσα. Βλέπεις και τη θάλασσα. Έχει μια υπέροχη πράγμα, θέα. Ναι, πράγματι. Και θα συνδυάσω εδώ και την λέξη αντικρινό, η οποία λέξη προτάθηκε το 1933. Ναι. Προτάθηκε μαζί με άλλες δύο λέξεις, βαϊνιά, και η άλλη λέξη ήταν Άγιος Παντελεήμονας. Λοιπόν, αυτές οι τρεις λέξεις το 1933, ναι, κλήθηκε το Κοινοτικό Συμβούλιο να επιλέξει μία από τις τρεις για να δώσει ονομασία στο χωριό, διότι το χωριό είχε την ονομασία Γιαννίτσι και οι χωριανοί νόμιζαν ότι αυτό ήταν υποτιμητικό για αυτούς, επειδή νόμιζαν ότι προέρχεται η λέξη Γιαννίτσι από τους Γιαννίτσαρους. Όμως δεν είναι έτσι. Επειδή υπάρχει ένας χάρτης ενός περιηγητή, στρατιωτικός περιηγητής από Ιταλία πριν το 1600, και εκεί αναφέρεται η ονομασία Γιαννίτσι. Λοιπόν, οι Τούρκοι ήρθαν εδώ μετά το 1600. Άρα λοιπόν δεν έδωσαν οι Τούρκοι την ονομασία. Εν τω μεταξύ, στην συνεδρίαση του Γενετικού Συμβουλίου προτάθηκε η λέξη Βαϊνιά. Από την ομώνυμη τοποθεσία Βαϊνιά, που πιστεύω ότι πήγατε σήμερα εκεί, από αυτήν λοιπόν την τοποθεσία πήρε το όνομα το χωριό από το 1933. Βαϊνιά. Ένα τόσο δα μικρό χωριό, αλλά με τόσες πολλές εκκλησίες που τη χαρακτηρίζουν. Το μεγαλύτερο πανηγύρι γιορτάζει προς τιμή του Αγίου Παντελεήμονα στις 27 Ιουλίου. Ο πατέρας Μανθαίος μας αφηγείται την ιστορία της ψαλμοκατάρας, η οποία σημάδεψε το χωριό και τον πληθυσμό του. Είναι καταγεγραμμένο ότι οι εκκλησίες αυτές υπήρχαν πριν το 1670, διότι οι Τούρκοι που ζούσαν εκεί την εποχή στο χωριό Γιαννίτσι μαζί με τους χριστιανούς, σε κάποια διένεξη που είχαν με τους ντόπιους χριστιανούς, πήγανε στο τότε δικαστήριο της εποχής εκείνης. Και από εκεί αναφέρεται ότι υπήρχε και ο Άγιος Γεώργιος που είναι μέσα στο χωριό και η Ζωοδόχος Πηγή, αλλά και αυτές εδώ. Μάλιστα γινόταν διενέξεις πολλές με τους Τούρκους τότε λόγω του νερού. Μετά το 1821 όμως που έγινε η επανάσταση από τους Έλληνες, οι Τούρκοι της περιοχής ανάγκασαν τους χριστιανούς να φύγουν και το νερό να πηγαίνει όλο στο χωριό για να το αποφελούνται αυτοί. Και έτσι δεν μπορούσαν πλέον να καλλιεργήσουν εδώ την περιοχή και όλα αυτά και αναγκαστήκαν και φύγανε. Οι μοναχοί όλοι λοιπόν τότε δυσανασχετήσανε, λυπηθήκανε πολύ, αλλά φεύγοντας μαζευτήκανε όλοι στην πηγή και κάμανε μία ψαλμοκατάρα, διαβάσανε. Και είπανε στον Θεό των Χριστιανών, Θεέ μου, δώσε τιμωρία στο χωριό και να μην ξανααυξηθεί ποτέ ο πληθυσμός του. Οι κάτοικοι τότε ήταν περίπου 40-50 οικογένειες όλοι μαζί και από τότε πιάστηκε η κατάρα και οι οικογένειες δεν μπορούσαν όσα παιδιά και να έκαναν να αποκτήσουν πάνω από 4-5. Όλα τα άλλα πέθαναν. Αργότερα, επί εποχής Αμβροσίου, του Μητροπολίτη Ιεραπίδη Νησιεστίας, επειδή η κατάρα ήταν για το χωριό και όχι προσωπικά στα άτομα, λένε ότι πήγε στην Κωνσταντινούπολη και έφερε ειδική ευχή, την οποία ήρθαν και διαβάσαν εδώ στην πηγή, κάμανε μάλλον αγιασμό, ρίξανε το νερό στην πηγή και έτσι σιγά σιγά ξανά το χωριό απέκτησε πληθυσμό και αυξήθηκε, διότι όταν έφυγαν οι Τούρκοι αυτοί που έμειναν ήταν οι χριστιανοί και δεν μπορούσαν να μείνουν με αυτή την κατάρα των καλογέρων τότε και γι' αυτό ο Αμβρόσιος ο Σεβασμιότατος λέει παράδοση κάμαν αυτά.
εδώ στο χωριό ήρθε σε αυτό το σημείο εδώ, ήρθε η πρώτη δεξαμενή το 1935. Εδώ το φέρανε το νερό, το φέρανε, το βάλανε, το κλείσανε. Τις γούρνες αυτές τις δύο, τις είχανε για να ποτίζουν τα ζώα τους πρωί και βράδυ, γιατί δεν είχαν άλλο νερό στο χωριό. Και ερχόνταν και οι ανθρώποι και πέραν από τη μεσαία, αλλά τώρα τι έχουν καταλήψει. Μεσαία τρύπα ήταν το νερό που έβγαινε και βρύση, η οποία γεμίζαν τα σταμιά και τα λαΐνια τους και τα πηγαίνανε στο σπίτι τους. Επί προεδρίας του χωριού του Μάρκου του Σπυριδάκη, ως πρόεδρος της κοινότητας, έβαλε στο χωριό 6 βρύσες υπαίθριες. Αυτές οι βρύσες σκοπό είχαν να ξεκουράσουν λίγο τον πληθυσμό και να μην φέρονται από όλο το χωριό να έρχονται να παίρνουν νερό από το χάμο. Και μια τέτοια βρύση έχει κάνει τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος πιο κάτω, στα 50 μέτρα από εδώ από τον Άγιο Μινά, και είναι δείγμα αυτής της διευθύνσης. Στη Βαϊνιά περιλαμβάνεται και η Μονή Παπλινού, 4 χιλιόμετρα μέσω μονοπατιού, ανατολικά του χωριού. Η ιστορία της Μονής Παπλινού φανερώνει με δραματικό τρόπο κομμάτια της ιστορίας της Βαϊνιάς, της Ιεράπετρας και βέβαια ολόκληρης της Κρήτης. Η Παναγία η Παπλινού είναι μία από τις παλαιές μονές της περιοχής, όπως στην Ψάθη, στον Άγιο Ιωάννη, η Κεραγραμμένη. Λοιπόν, χρονολογείται ότι είναι περίπου από το 1200 μέχρι το 1600 χτισμένη. Ακριβώς δεν γνωρίζομαι, διότι όταν ήρθαν οι Τούρκοι μετά τους Ενετούς, ήδη υπήρχε σαν γυναικείο μοναστήρι η Παναγία του Παπλινού. Παπλινού διήστανται και με σιγουριά δεν μπορούμε να πούμε την ονομασία, όμως η πιο σοβαρή άποψη που επικρατεί είναι ότι οι Ενετοί τότε είχαν δώσει το όνομα επειδή ο πρώτος καλόγερος που ήταν εκεί στην Παπλινού ονομάζεται Παπλίνος, Παπουλίνος. Και έτσι ονομάστηκε η Παπλινού. Έγινε μια σφαγή εκεί. Όταν όμως οι Τούρκοι ήρθαν, εδώ ήταν ήσυχα τα πράγματα. Όμως υπήρχε ένας Τούρκος πολύ γενίτσαρος, ναι, που ήταν στο Χουμεριζιάκο, mm-hmm, που ούτε η ομόθρησκή του δεν τον αντέχανε και τον έδιωξαν από το Χουμεριζιάκο και ήρθε εδώ που ήταν πιο ήσυχα τα μέρη. Και πήγε κάτω στο Γκούλε, στο Τζαμί, κάτω στην Ιεράπετρα και πιέστηκε. Εκεί έκανε επιδρομές. Το 1821 που ξεσηκώθηκε η Κρήτη, πριν το 1821, ένα-δύο χρόνια, άρχισε και έκανε σφαγές στην περιοχή. Οι άνθρωποι από εδώ φοβήθηκαν ότι θα τους κατασφάξει και έφυγαν και πήγανε στην Παναγία του Παπλινού. Ήρθε όμως το μαντάτο ότι θα πάει εκεί και έφυγαν και πήγανε στην Παναγία στη Ψάθη. Αυτός βρήκε εκεί τις καλόγριες μόνες. Τις βίασαν, αφού τακτοποιήθηκαν, τις βίασαν και μετά τους έκοψαν με τα μαχαίρια τα στήθη και τα γεννητικά όργανα. Οι οπλαχειριζοί τότε της περιοχής, ο Τσαντιράκης συγκεκριμένα που περνούσε, έμαθε τα γεγονότα και τους πήρε κυνήγι και απομακρυνθήκανε και πήγανε στο Κουφονίσι. Εκεί τους φάξανε όλους εκτός από τρεις που γλιτώσανε. Λέει τα διάφορα ιστορικά βιβλία και η λαογραφία που έχουν. Thank you.
Στο περίπατο που κάναμε στο χωριό, από την πρώτη και όλα στιγμή τη ματιά μας έκλεψε το Ολογραφικό Μουσείο της Βαϊνιάς. Ένα στολίδι για το χωριό, με πολλούς μαθητές να ξαναγούνται κάθε χρόνο, μαθαίνοντας την παράδοση του τόπου και το έθιμο της Ξάσουσας. Η πρωτεργάτης του Λαογραφικού Μουσείου ήταν η Βανιώτισσα Ελένη Ροβιθάκη. Με τη στήριξη των πολιτιστικών συλλόγων Αθήνας και Βαϊνιάς δημιούργησαν αυτό το Λαογραφικό Θησαυρό. Αρχικά, το Λαογραφικό Μουσείο στεγάστηκε στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Βαϊνιάς. Μετέπειτα, μεταστεγάστηκε με πρωταγωνιστή τον Αντώνη Μαύρο Κουκουλάκη σε αυτό το παραδοσιακό κριτικό σπίτι. Αλλά να αφήσουμε την κυρία Ανδρομάχη να μας ξεναγήσει καλύτερα. Αυτό το μουσείο ξεκίνησε από το 1991 περίπου. Ξεκίνησε από τους δύο συλλόγους, το Σύλλογο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων της Βαϊνιάς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο, μάλλον λέγονταν Ένωση Βαϊνιωτών Αθήνας, ο σύλλογος αυτός. Η ιδέα του να στηθεί ένα λαογραφικό μουσείο και να μαζεύουν πράγματα ήταν από το Σύλλογο της Αθήνας. Υπεύθυνη για το ζήτημα αυτό ήταν η πρόεδρος του Συλλόγου τότε, η κυρία Ελένη Ροβιθάκη. Έχουμε εκεί τις φωτογραφίες της από τα εγγένεια κτλ. Αυτή ξεκίνησε πρώτη. Με πολύ ζήλο, μεγάλη αυταπάρνηση, έκανε πάρα πολλές θυσίες, μάζεψε τα πρώτα αντικείμενα και ευαισθητοποίησε κατά κάποιο τρόπο τους ανθρώπους ότι οτιδήποτε παλιό δεν είναι για πέταμα. Ότι μπορούμε να το αξιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο και αυτή είναι πολιτιστική κληρονομιά και θα πρέπει να μένει ως πολιτιστική κληρονομιά. Εντάξει, η υφαντική μπορεί να είναι άειλη πολιτιστική κληρονομιά, όμως και αυτό ανήκει στα πολιτιστικά μας βήματα. Εμείς τώρα καθόμαστε στο δωμάτιο υποδοχής ενός μάλλον αστικού σπιτιού της εποχής εκείνης. Δηλαδή έχει, όπως βλέπετε, αρκετά δωμάτια, έχει τα πάντα που χρειάζονταν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, όπως είπατε προηγουμένως στην ερώτηση. Η κουζίνα του έχει την παραστιά με τις δύο εστίες που δηλώνει ότι ήταν ένα σπίτι πραγματικά παραδοσιακό αλλά πλούσιο, όχι το παραδοσιακό, το φτωχού αγρότη, αλλά το σπίτι αυτού που είχε τον τρόπο του, ήταν πιο εύπορος δηλαδή από τον αγρότη. Και όπως βλέπετε αυτό το πράγμα, το βλέπετε και στην κατασκευή του. Ο τρόπος που είναι κατασκευασμένο, η αρχιτεκτονική του δηλαδή, είναι πάρα πολύ παλιά. Οι οροφές του είναι ξύλινες όπως τις βλέπετε και από πάνω έχει δώμα. Βέβαια αργότερα φτιάξανε την μόνωση με το τσιμέντο, αλλά το δώμα έτσι παρέμεινε όπως ήταν και παλιά. Αυτή ήταν η αρχιτεκτονική του χωριού. Αυτός ο χώρος τώρα που βρισκόμαστε εδώ λέγεται πόρτελο. Ήταν το δωμάτιο υποδοχής. Γι' αυτό έχουμε βάλει, όπως βλέπετε, τα πιο επίσημά μας πράγματα. Σημειώνουμε στο πόρτεγο έχουμε και τα εκκλησιαστικά μας, την θρησκευτική ζωή του χωριού. Είναι όλα, ή μάλλον τα περισσότερα, από την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής που είναι εδώ απέναντι. Και το από πάνω έχουμε τα άμφια των ιερέων που όλοι αυτοί οι ιερείς πέρασαν από τη Βαϊνιά ως ιερείς από το 30 μέχρι σήμερα. Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες από παλιές οικογένειες. Εδώ έχουμε τις φωτογραφίες από γλέντια που γινόντουσαν στην πλατεία. Στην πλατεία της Βαϊνιάς. Στο διπλανό δωμάτιο τώρα έχουμε την επαγγελματική ζωή κατά κάποιο τρόπο. Αν θεωρήσουμε ότι ο Γεωργός ήταν επάγγελμα, έχουμε από τη μία μεριά, έχουμε κάνει το μουσείο θεματικά για τα σχολεία. Από τη μία μεριά έχουμε τα εργαλεία του Γεωργού, για το όργωμα, τη σπορά, το αλώνισμα, το φέρισμα και όλα αυτά που χρειάζεται ο Γεωργός. Και από την άλλη μεριά έχουμε τις επαγγελματικές δραστηριότητες, γιατί με το γεωργικό εισόδημα δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να επιβιώσουν όλοι. Επομένως, κάναν και κάτι παραδοσιακό μεν σαν αγρότες, αλλά είχαν και μία άλλη ενασχόληση. Άλλος ήταν μπακάλης, άλλος ήταν τσαγκάρης, άλλος ήταν σαμαράς, άλλος ήταν πλανόδιος πολιτής. Όλα τα επαγγέλματα κάναν οι άνθρωποι ως τέχνη.
Και μου έκανε εντύπωση ακόμα και το κουνάκι που είχαν το μωράκι τους. Το τα δυο τους χέρια το δημιούργησαν, χειροποίητο. Όλα. Όλα, όλα εδώ μέσα και τα κασελάκια που βλέπετε και τα οτιδήποτε. Μόνοι ακόμα και το ξύλινο αλέτρι. Όλα τα χειροποίητα ήταν. Συγγνώμη, όλα τα εργαλεία που έχουν εδώ ήταν χειροποίητα. Εκτός από ότι αργότερα βγήκε το σιδερένιο που το έκανε πάλι οι ειδικοί τεχνίτες, αλλά πάλι χειροποίητα. Και είναι και το κουζινάκι μικρό, αλλά τόσο λειτουργικό. Το κουζινάκι, τα έχει όλα. Το μαγεριό. Το μαγεριό, όπως το λέγανε. Εντάξει, αυτό έχει τα πάντα. Πείτε μου λίγο για τα δρόμενα που κάνετε εδώ. Έρχονται σχολεία, τα ξεναγείτε. Είδαμε και από το Κρητικός Χορός, από το Λογραφικό Πολιτιστικό Σύλλογο, εδώ μικρά κορίτσια να μας τραγουδάνε. Μιλήστε μου, πείτε μου. Το ένα κοριτσάκι που εδώ μου είπε, εγώ ήρθα με το σχολείο εδώ. Ναι, έρχονται σχολεία, αρκετά σχολεία κάθε χρόνο. Φέτος μας ήρθε και σχολείο από τη Χερσόνησο. Έκαναν μια εκδρομή και πέρασαν από το μουσείο μας. Μπορώ να πω ότι κάνουμε και κάποια παρουσίαση κάποιων προγραμμάτων που τα φτιάχνουμε βέβαια μόνοι μας. Κάθομαι και ως πρώην εκπαιδευτικός εγώ κάθισα και επεξεργάστηκα 5 πράγματα με θέμα πρώτον την υφαντική, γιατί τη θεωρώ μια ανακυκλωτική φιλοσοφία και εξάλλου και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό προωθεί. Τι προωθεί, τα 5 R. Τι είναι το reuse, repair κτλ. Δηλαδή λέει, επιδιορθώνω, ξαναχρησιμοποιώ, έτσι, και ανακυκλώνω. Λοιπόν, η υφαντική είναι ανακύκλωση. Εν πάση περιπτώσει όμως, εγώ έτσι ξεκίνησα και την ιδέα των μαθημάτων υφαντικής, που ξεκινήσαμε το 19, για να αναδειχθεί το μουσείο μέσα από την υφαντική. Αχ αυτός ο αργαλιός σου με τρελαίνει πω, σαν περνώ απ' το στενό σου του διαόλου θηλυκό. Κι όλη μέρα τακ τακ τοκ το τόκο το πέταλο σου κάνει και το πανί σου και η απατή σου σε πειρασμό με βάλει. Τα χρόνια τα παλιά που ήμουν μικρή και είχα 9 αδέρφια γόρια, έφερνε η μαμά μου η φαντά και έκανε βήματα και έκανε περαματιστά και έκανε πλουμιστά όλα από το μαλλί και από το λινάρι. Και σπέρναν οι γονείς μου, σπέρναν και το λινάρι και το κόβανε, το μαλακώνανε στο ποτάμι και το σπαθίζανε και κάνανε το στιμόνι. Το υφαντό είχαν πρόβατα και πλέναν τα μαλλιά, τα στεγνώνανε, τα ξένανε και μετά τα κλώθανε. Και έπρεπε να περάσει όλη αυτή η διαδικασία, το μαλλιό, στην ανέμη, στο ξάσιμο, στα χερόχτενα, στη ρόκα, να γίνει και το φάδι και το στιμόνι. Για να κάνουμε ό,τι υφαντό θέλανε μετά. Κι όλη μέρα τακ 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 τουκ 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 το πέταλο σου κάνει και το πανί σου κι η απατή σου σε πειραζεμό με πάνει. Μ' άρεσε και ήβαινα και ήφανα και δεν φτάναν τα πόδια μου στην πατητείας που λένε πατητείες εκεί που πατώμε και σηκώνονται η μύτη και χτυπάμε το χτέλι. Ναι, και μ' άρεσε και μια φορά μάλιστα πήγα μικρή και πήγα όπως είχα έτσι, τόρτισα από εκεί. Τόρτισα το υφαντό και λέω της μαμάς μου, λέω μαμά πήγανε τα ποδίτια και φάγανε το υφαντό. Η μαμά μου το κατάλαβε όμως, δεν με μάλωσε ποτέ. Γιατί ήβλεπε ότι είχα διάθεση πολύ μικρή να μάθω το εργαλείο. Θέλει πάρα πολλά εξαρτήματα το εργαλείο για να δουλέψει. Είναι το αντί, ένα μέρος από αυτά είναι το αντί, η μύτη, τα ξύλα αυτά, η σταύρωση, οι ξύγλες, το πέταλο, οι πατητήρες, ο σφίχτης, το αντί εκεί που γυρίζει για να ξετυλίξει το νήμα. Με τα χίλια δυο στολίδια. Ναι, λέγα μια μαντινάδα, λέει, τώρα που επομάζωξα, είδα φορμή θα βρίσκω. Θα παίρνω τα αρδαχτάκι μου, να έρχομαι να σε βρίσκω. Αυτό το παίρνανε έξω και στη δουλειά.
Ναι, και στον δρόμο. Παίρναν τα αρδαχτάκια και πηγαίναν έξω, στη γειτονιά. Δεν καθόταν με άδεια τα χέρια. Όχι, τα αρδάχτη ήταν κοντά. Η ρόκα ή... ναι. Αυτά. Το βράδυ βάναμε και εξάσουσες. Χωρίς πληρωμή ήταν βοήθεια. Βγαίνουμε έξω, δεν κάθομαι μέσα στα σπίτια μας μέσα. Καθίζουμε σε αυλές, στις γειτόνισσες. Και πλέκουμε άλλη τσεντά, άλλη τραγουδία, άλλη κλώθη, άλλη κόβζη κουρέλια. Αυτά κάναμε στα χωριά. Όλοι θα πούνε ψώματα και εγώ θα πω αλήθεια. Στη γράλη γιάνει μια μουριά και κάνει κολοτσίθια. Εβράδιασε, σκοτίνιασε, κοιμούνται στο παλάτι. Και μερνιάνει το η αρετή και λογισμούς γεμάτη. Όλοι κατά τα και εκείνοι ετσαντημένοι εις το κατώ εκαθετώ την ώρα κι ανημένη. Όπου θέλω ρωτώ κριτός να πάει να τσιμιλήσει. Κι είχε μεγάλη πέθυνια ποτέ να του γλυκίσει. Ήρθε η ώρα κι ο καιρός να μιληθούν τα πάθη. Κι όλοι στα λούτος αρκουρφά να ακούσει και να μάθει. Στο παραθύρι αρετή είστε και κι ανημένη. Το σκότος σκήνο δε δειλιά, ύπνος δεν τη βαραίνει. Εσύ μοσόρο το κριτός στο παραθύρι απλώνει. Κι αργαλίνα και σίγανα ποιος είναι φανερώνει. Μια ώρα είστε καμήλυτοι και τα πολλά που χώναν εχάνονταν σου φαίνεται την ώρα που σημώναν. Η τρέμα αυτή στη μια μέρα και εκείνος στην άλλη. Κι ο γης τον άλλο ανήμενε την Εμιλιά να βγάλει. Δεν είχαν πει να πω κοτιά, τα θέλω να μιλήσουν. Δεν ξέρω να πω ποια μέρα τα παθητός να χύσουν. Και θέλοντας να πουν πολλά, τα λίγα δεν μπορούσε. Το στόμα το σεσόπαινε, με την καρδιά μιλούσε. Κατερίνα μου, τι ωραίο ήταν αυτό το δρόμενο που είδαμε. Τι ακριβώς είδαμε? Λοιπόν, είδαμε ένα έθιμο που γινόταν σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Κρήτης και στη Βαϊνιά φυσικά. Το έθιμο λέγεται Ιξάσουσες, δηλαδή ήταν τα καερέτια, όπως ξέρεις, που κάνανε παλιά η μία κοπέλα με την άλλη για να βοηθήσουν σε αυτή τη δουλειά που δεν είναι τόσο δημιουργική, το ξάσιμο των μαλλιών, είναι το πρώτο στάδιο. Οπότε μαζευόντουσαν όλες μαζί και κάνανε σε ένα σπίτι τη ξάσου, αλλά αυτό βέβαια με ό,τι συνεπάγεται, δηλαδή και κουσκούς, κουτσομπολιό και παρεούλα και μετά στο τέλος γλέντι, χορός, φαγητό, κεράσματα, απ' όλα. Πώς είναι τελικά τα κορίτσια και γενικά όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στο σύλλογό σας και εσείς έχετε τους δικούς σας στόχους, το κάνετε επί τούτου, πώς είναι τελικά να τραγουδάνε ερωτόκριτο? Πώς αισθάνονται, τι σου λένε? Τα κορίτσια γενικά διδάσκονται διάφορα τραγούδια από την κριτική παράδοση. Μας βοηθάει σε αυτό η Μαριάννα Ηλιανάκη. Τους αρέσει πάρα πολύ. Τα παιδιά δεν τους αρέσει να κάνουν και κάτι άλλο εκτός από το χορό, που όμως να είναι τόσο άμεσα συνδεδεμένο με αυτό. Και ειδικά τον ερωτόκριτο στην περιοχή μας, ξέρεις, τον αγαπάνε ιδιαίτερα. Και τα παιδιά και όλοι. Ευαγγελία μου, είσαι πρόεδρος, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου, κριτικός χορός της Ιερά Πέτρας. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όλα τα μέλη και τα παιδιά και η μικρή χορευτική ομάδα τη δέχτηκαν με πολύ μεγάλη χαρά. Ο σύλλογός μας δημιουργήθηκε το 2017. Ο σκοπός είναι η διάδοση του πολιτισμού και της λαογραφίας της επαρχίας Ιερά Πέτρας και γενικότερα της Κρήτης.
Τα μέλη μας είναι αρκετά, ασχολούμαστε με όλα αυτά που εδώ οι κύριοι, οι κυρίες μας, οι δάσκαλοί μας γνωρίζουν ήδη και προσπαθούν να μας μεταφέρουν. Όπως θα δείτε, έχουμε και τα παιδάκια τα μικρά, είναι τα παιδιά των μελών μας. Αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν, έχουν πολύ όρεξη και προσπαθούμε όσο μπορούμε να τους μεταφέρουμε ό,τι γνωρίζουμε κι εμείς. Σκοπός του συλλόγου πρωτίστως είναι η χορή της Ανατολικής Κρήτης, τη Ιεράπετρα συγκεκριμένα και όλης της επαρχίας. Ο Βαγγέλης Βαρδάκης φυσικά με το βιβλίο του «Ο χορός της Ανατολικής Περιοχής της Κρήτης» μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Οπότε ακολουθούμε κατά βήμα και το βιβλίο του και τις πληροφορίες που μας δίνει κατηδία, όσο μπορούμε να μεταδώσουμε αυτό το πράγμα που εμείς κάνουμε πολλά χρόνια. Εγώ ασχολούμαι από το 2002 και τώρα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά σε μικρότερα παιδιά συγχορευτών να δείχνουμε αυτά. Θα δεις λοιπόν τα παιδιά να χορεύουν τον πηδικτό χορό Ανατολικής Κρήτης ή κρητικό χορό ή σιτιακό όπως λέγεται στη Στεία, με τις φορεσιές όπως φοριόταν στην Ανατολική Κρήτη. Τα σακοφίστανα που είναι μεταγενέστερη φορεσιά όμως έχει όλα αυτά που, δηλαδή η φορεσιά είναι σχεδόν πανελλήνια. Όμως τα κομμάτια που την κάνουν ιδιαίτερη είναι η πουδιά της και το μαντίλι της που είναι το μοναδικό τριγωνικό μαντίλι στην Κρήτη. Πλέκεται με φουρκέτα, είναι εξαιρετικό κομμάτι μεγάλης αξίας. Και τα υπόλοιπες φορεσιές είναι οι κούδες, οι βενετσιάνικες κούδες που λένε, η κριτσότικη φορεσιά, επειδή έχει, όπως είχαν ενημερώσει και στην Κρίτσα. Thank you.
μέσα μάνα μα και να μου ναι και να μου ναι στο πεπονά. Και να μου ναι στο πεπονά καράκι χιονισμένο, καράκι χιονισμένο. Ξενομπασαρικάκι μου, ξενομπασάρικο μου. Σγουρο βασιλικάκι μου, και να σου είναι δικό μου. Έλα, ήθελα και να κάτεχα, όποια γενιά λογάσαι. Είναι το αίμα σου γλυκί κι όποιος σε δει αγαπάσαι. Κυρία Αναστασία, μας είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Δύο Αναστασίες σε αυτή την εκπομπή. Μα είσαι θησαυρός, είσαι δύναμη, ένα χέρι στον τόπο σου. Είναι οι άνθρωποι σου, είναι κινητήριος δύναμη, γιατί ένας άνθρωπος έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να τα κινήσει όλα, αν δεν έχει την ομάδα του. Και έχεις μια πολύ ωραία ομάδα, Αναστασία μου. Να είστε καλά, να σας καλωσορίσουμε που ήρθατε στο χωριό μας. Ευχαριστούμε το Κρήτη TV και ιδιαίτερως την εκπομπή Έλα Κοντά και εσάς, ευχαριστώ, κυρία Αναστασία, και όλο το συνεργείο που είσαστε άψογοι, και θα σας διαβάσω μία μαντινάδα που την έχει πει η κυρία Κλειό, η κάτοικος της Βαϊνιάς. Ναι. Υπάρχουν μυγδαλανθοί στο δειλινό το χρώμα, να σου το στρώνω να περνάς, να μην πατείς το χώμα. Μα νομίζω χαρακτηρίζει αυτή η μαντινάδα και το χωριό σας, με τους ανθούς, με τα λουλούδια του, ωραία τα σοκάκια, γραφικά, μικρό το χωριό, αλλά είναι έτσι μαζεμένο, νοικοκυρεμένο. Προσπαθούμε. Και τι κάνετε εσείς εδώ, ποιες είναι οι εκδηλώσεις οι πιο σημαντικές συνήθως? Λοιπόν, οι εκδηλώσεις που κάνουμε σαν σύλλογος, γιατί θα σας πω ότι το χωριό εδώ, από το 1978, μία ομάδα νέων αποφάσισε, υλοποίησε την ιδέα να δημιουργήσει ένα σύλλογο, τον οποίο σύλλογο τότε τον ονόμασε Σύλλογο Νέων Βαϊνιάς. Ναι. Το 2017, επειδή τώρα είμαστε και μεγάλης ηλικίας πλέον όλοι περισσότεροι,
το σύλλογο τον έχουμε ονομάσει Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Βαϊνιάς από το 2017 για να εντάξουμε και το μουσείο που ήδη υπάρχει στην επωνυμία του συλλόγου μας. Γι' αυτό ονομάστηκε Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Βαϊνιάς. Τώρα, οι εκδηλώσεις που κάνουμε είναι περισσότερο το καλοκαίρι, το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, που είναι καθιερωμένη εκδήλωση, στην Παναγία Παπλινού πεζοπορία και το γλέντι που κάνουμε από κάτω 15 Αυγούστου. Και Σαββατοκύριακα να μαζευόμαστε να κάνουμε σουβλακοβραδιές στο σύλλογο για να μαζεύουμε παρέα και να ερχόμαστε πιο κοντά. Σινεμά το χειμώνα. Δράσεις πολλές με τις γυναίκες του συλλόγου, να κάνουμε γλυκά κουταλιού, να κάνουμε το ποτό αμπαρόριζα. Περισσότερο το γλυκό κουταλιού που συνδέει το σύλλογο είναι το ντοματάκι. Μα βλέπουμε και στο τραπέζι μας πολύ ωραία γλυκά κουταλιού. Ναι. Μιλήστε ναι. μας για αυτό. Το γλυκό κουταλιού, το ντοματάκι και την αμπαρόριζα πήγαμε στο φεστιβάλ, πήραμε μέρος στο φεστιβάλ κριτικής κουζίνας στο Ηράκλειο τότε που είχε γίνει. Μας είχαν καλέσει και πήγαμε με αυτό. Το μουσείο βέβαια το οποίο λειτουργεί όποτε είναι ανοιχτό, όποτε μας το ζητήσουν. Κάνετε ξεναγήσεις, έρχονται σχολεία. Σχολεία, αρκετά σχολεία. Προσπαθούμε τις παραδόσεις να συνεχίσουμε κι εμείς να ακούγονται και να υλοποιούνται. Να βοηθούμε τον ιερέα μας όποτε χρειαστεί, με ό,τι χρειάζεται στην εκκλησία, με τους σταυρούς των Βαΐων. Κάνουμε τα λαμπαδάκια, τα μοιράζουμε το Πάσχα. Οτιδήποτε έχει σχέση με την παράδοση του χωριού μας. Τα ημερολόγια. Κάθε χρόνο είναι το ημερολόγιο είναι απαραίτητο για το σύλλογο. Αυτά. Προβολές ταινιών και βιβλία, εκδηλώσεις. Κάποιος ο χωριανός που θα γράψει ένα βιβλίο να κάνουμε την εκδήλωση εδώ στο χωριό. Στον ελεύθερο χρόνο τους οι γυναίκες να μαζευόμαστε απόγευμα και να κάνουμε το πλέξιμο της καρέκλας. Τα παλιά. Να κάνουμε το σαπούνι στο σύλλογο, να κάνουμε πλεκτά, οτιδήποτε αφορά το πλέξιμο. Κύριε Αναστασία, ναι. Τι είναι για εσάς η Βαϊνιά? Το αγαπημένο μου χωριό. Είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μου. Το αγαπώ. Πάρα πολύ το αγαπώ. Τι θα θέλατε ακόμα να δείτε για το χωριό σας? Εγώ θέλω να ξαναγίνει το χωριό όπως ήταν πρώτα. Τα σοκάκια με τα παιδιά, να βγαίνουμε να παίζουμε. Τις παλιές καλές εποχές, τις γυναίκες να κάθονται στα πεζούλια με τα πλεκτά τους και να κάνουν την παρεούλα τους. Αυτό μου λείπει. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να το ζήσετε ξανά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και να μην ξεχάσω να σας πω ότι ο σύλλογος αποτελείται από 5 γυναίκες. Όλες και όλες. Όλες. Να έχετε ζωή να παλεύετε. Ναι. Ευχαριστούμε. Και βοηθάνε και όλοι οι υπόλοιποι βέβαια. Όλο το χωριό, όποτε καλεστεί, είναι δίπλα μας. Υπήρχαν τρεις ιερείς εδώ και τρεις με το επώνυμο Σπυριδάκης. Ιωάννης Σπυριδάκης, ο πιο αρχαίος, Εμμανουήλ Σπυριδάκης, Μάρκος Σπυριδάκης. Ο Μάρκος Σπυριδάκης ήταν και πρόεδρος της κοινότητος. Λοιπόν, πολύ δραστηριοί, διότι με την δραστηριότητά τους, με τον ενδιαφέρον τους, με την προθυμία τους, συγκινούσαν και τους υπόλοιπους χωριανούς. Και έτσι λοιπόν το 1933 άρχισε να χτίζεται το σχολείο. Το δημοτικό σχολείο. Κάτω από το σχολείο αυτό που βλέπουμε ήταν ένας αρχαίος ναός. Ναι. Αρχαίος, μινωικής εποχής ας πούμε. Και πάνω σε αυτόν είχαν χτίσει οι χριστιανοί την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου. Μια πάρα πολύ καλή εκκλησία. Αλλά δυστυχώς οι Τούρκοι όταν ήρθαν βρήκαν την ευκαιρία και την έκαναν τσαμί. Τέμενο σχολείο δικό τους ας πούμε. Το σχολείο αυτό τώρα στεγάζει μαθητές οι οποίοι για διαφόρους λόγους δεν μπόρεσαν να τελειώσουν το γυμνάσιο, ούτε πήγαν στο γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο. Τα παιδιά αυτά λοιπόν έρχονται εδώ και συνεχίζουν. Είναι ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Ναι, δεύτερης ευκαιρίας. Σας καλωσορίζω στον ενωριακό μας ναό, τον Άγιο Μινά, Βαϊνιά, εκ μέρους των ενωριτών. Καλώς ήρθατε. Ο ναός αυτός είναι έργο ζωής
του προκατόχου μου παπά Μάρκου Σπυριδάκη. Όταν ήλθα το 1970 από το 1970 έως το 1978, τα εγγένεια έγινε από τον μακαριστό Μητροπολίτη μας Φιλόθεο Βουζουνεράκη στις 2 Δεκεμβρίου του 1979. Γράφει και η υπογραφή που έβαλε εδώ ο μακαριστός δεσπότης μας. Το 1990 ανέλαβα την ενορία της Βαϊνιάς και τη συντήρηση αυτού του ναού. Εδώ γίνονται όλες οι λειτουργίες, τις εορτές του Πάσχα, των Χριστουγέννων και προορτασμού είναι τρία κλήτη, ο Άγιος Μινάς, η Αγία Κατερίνη και η Αγία Βαρβάρα. Το χωρίο επί τουρκοκρατίας ο Μιχαήλ Αρχάγγελος χρησιμοποιείται το κρυφό σχολείο. Πριν από το σχολείο Επιτροπή, είναι παλιά εκκλησία. Το οποίο έκανα εκεί το σχολείο. Δεν θυμάμαι το δάσκαλο ο οποίος ήταν, γιατί είμαι νέος εφημερίος εδώ από τότε. Αλλά ήταν ένα μικρό εκκλησάκι και ήταν το κρυφό σχολείο του. Βρισκόμαστε στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, του Τροπεοφόρου. Είναι από τους πρώτους ναούς εδώ του χωριού. Είναι χτισμένος πριν από το 1600, όπως μαρτυρεί κάποιο έγγραφο. Το χωριό κατοικούταν και από Τούρκους. Είναι ο ναός ο μοναδικός που ήταν εντός του χωριού, μαζί με τον Μιχαήλ Αρχάγγελο, που ήταν και το κρυφό σχολείο που πηγαίναν εκεί τα παιδιά. Εδώ τελούνταν όλες οι ακολουθίες, γάμους, κηδείες και οι βαπτίσεις του χωριού. Μαζί και με την Παναγία τη Ζωοδόχου Πηγή που χτίστηκε αργότερα εντός του χωριού. Ο ρυθμός είναι η Βασιλική. Αποτελείται από παλιό τέμπλο, όπως μπορείτε να διακρίνετε και με τις εικόνες και τα μαρτυρικά που είναι δίπλα στο Τίμιο Σταυρό πάνω ψηλά στο τέμπλο. Υπάρχουν και άλλοι ναοί στο χωριό. Παλιότερα υπήρχε περισσότερος κόσμος στο χωριό. Τώρα λιγότερος, αλλά υπήρχαν πολλά μοναστήρια, εξωμονάστερα περιφερειακά του χωριού, όπως είναι και ο Άγιος Παντελεήμονας, το οποίο είναι εξακουστό πανηγύρι εδώ για την περιοχή. Είναι μεγάλος ο Άγιος Παντελεήμονας, ο Ιαματικός, που επιτελούσε πάμπολα θαύματα. Και ο λόγος ήταν ότι υπήρχε ένα σημείο, μία πλάκα, τα οποία οι παλαιότεροι άνθρωποι πηγαίναν τα παιδιά τους, αφαιρούσαν τα ρούχα τους, μέναν μόνο με τα εσώρουχα τα παιδιά, τα κυλούσαν πάνω στην πλάκα εκεί, στην εκκλησία απ' έξω, στο προάβλιο χώρο. Και γινόταν το θαύμα από τον Άγιο. Τα περνούσαν τα παιδιά από το παράθυρο το νοτικό του ναού και τα βγάζανε από την κεντρική είσοδο και μετά τους βάζανε καθαρά ρούχα σαν βάφτισμα το θεωρούσαν, δεν ξέρω πώς το κάνανε. Και γινόταν το θαύμα, μόλις πηγαίνανε σπίτι το παιδί θεραπευότανε με τη χάρη του Αγίου Παντελεήμονα. Σου λουμένη, βάει
τότε θα σε σφαλίχτω το χαμά. Ποιος πότε θα σε σφαλίχτω το χαμά. Πάτερ μου παραθύρι σουρουμένη, βάει, βάει, τσακπιμάκι βάει. Πάτερ μου παραθύρι σουρουμένη, βάει, βάει, καμουμάκι βάει. Με τη Μαρία εδώ είμαστε έτοιμοι να σας φτιάξουμε στάκα, ε, στάκα. Η αραπετρίτικη, βαϊνιώτικη, γνήσια, αυθεντική. Ναι. Τι κάνεις, Μαρία μου? Μια χαρά. Τι κάνεις ακόμα τη στάκα στο σπίτι σου, ε? Ναι, είναι ένα παραδοσιακό φαγητό, να το πω, ρεχτικό. Και πού ακριβώς τη χρησιμοποιούμε τη στάκα? Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ρεχτικό. Βάζουμε με αυγά στο τηγάνι. Είναι φανταστικό πρωινό. Μπορούμε να το βάλουμε στο ψωμί πάνω, σε φετούλες, και είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Χορταστικό, ε! Ναι, ναι, είναι για πρωινό να ξεκινήσει την ημέρα σου, είναι τέλειο. Παίρνουμε λοιπόν το ανθόγαλο, το βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα. Το ανθόγαλο που το έχουμε πάρει από το βοσκό μας, ε! Από το βοσκό μας, ναι. Μπορεί να το βρεις και στα σούπερ μάρκετ, αν θέλει κάποιος. Και τι θέλεις να σου ρίξω μέσα, θα σε βοηθήσω. Ναι. Θα πάρεις το αλεύρι από εκεί. Ναι. Μία κουταλιά θέλεις? Θα σου πω τώρα, σε να βράσει λίγο. Αλεύρι τώρα για όλες τις χρήσεις, ναι, ή το μαλακό? Όχι, όχι, για όλες τις χρήσεις έχω βάλει εγώ. Θέλεις να ρίχνω σιγά σιγά το αλευράκι? Όχι, ρίξε μου το έτσι σκορπιστά. Ωραία. Και θέλεις μία κουταλιά? Θα μου βάλεις άλλη μία και θα σου πω. Σκορπιστά. Ανθόγαλο λοιπόν, αλευράκι μέχρι τώρα. Ναι. Βάλε μισή κουταλιά, μισή κουταλιά. Εντάξει, φτάνει, δεν νομίζω να χρειαστούμε άλλο. Για να το φέρουμε σε αυτή τη μορφή, ε. Ναι. Λίγο αλατάκι τώρα. Το αλατάκι, έτσι με το χεράκι. Ναι, ναι. Ίσα-ίσα. Λίγο ακόμα. Εντάξει, φτάνει, ευχαριστώ. Αυτό ήτανε? Τώρα περιμένουμε να βράσει, να κοχλάσει, έτσι, για να μας πετάξει το βούτυρο. Δηλαδή, το ψήνουμε σε χαμηλή φωτιά και αυτό με τη ζέστη, κοιτάξτε, κοιτάξτε που αρχίζει. Θα γίνει σε αυτή τη μορφή? Το βούτυρο. Έτσι, δηλαδή, όπως το βλέπουμε, ναι, τώρα που το έχεις, ναι, κάνει. Ναι, μα ήδη έχει, κοιτάξτε, που αρχίζει σιγά σιγά. Και αλλάζει μορφή. Ναι. Βλέπεις. Και είναι και ωραίο να το χρησιμοποιούμε το βούτυρο και για μας. Αυτό είναι ό,τι πιο αγνό υπάρχει. Από το να το παίρνουμε έτοιμο, το φτιάχνουμε μόνες μας. Ναι, η προϋπόθεση είναι να έχουμε το ανθόγαλο για να μπορούμε να το φτιάξουμε. Εν τω μεταξύ, παιδιά, μου σχομυρίζει. Έχει ευωδιαστεί ο τόπος. Και θα πρέπει να είναι και ελαφρύ, Μαρία, ε. Ναι, ναι. Δεν το είναι υπόλοιπο, αυτό το βούτυρο το βαρύ που τρώμε? Όχι, και... Όχι, όχι, όχι. Είναι και... Τώρα όσο το σαλεύεις, το ανακατεύω, πετάει, κοίταξε. Ναι. Κάθε φορά που αυτό το σουρώνω και... Και κάθε φορά το σουρώνεις για να το, ναι, κρατήσεις, ναι, βέβαια. Ναι, ναι, για να, ναι, μην... ναι, ναι. Κοιτάξτε πόσο έχει βγάλει τώρα, βλέπετε. Το βουτυράκι μας που λέμε, που το φτιάξαμε μόλις, σε πόσα λεπτά μπροστά στην κάμερα. Η επόμενη κίνηση, αυτό τώρα τελείωσε, ας πούμε. Τώρα θα το κλείσω το μάτι, δεν χρειάζεται να αναβεί άλλο. Έτοιμη στάκα. Όποιος θέλει μπορεί να για δοκιμάσει. Για πρωινό πολύ καλό. Αλλά και για τα γλυκά μας. Θέλει κάποιος. Μοσχομυρίζει. Θα δοκιμάσουμε να δούμε τι γεύση έχει. Δεν ξέρω, παιδιά, στο αλάτι... Και στο αλατάκι του είναι μια χαρά. Ναι. Γεια στα χέρια σου, Μαρία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Thank you.
ψαρά κι εγώ αρυφώ στην κήτη. Έλα και ρίξε μου να σκοτωθώ τις κάσες δυναμίτη. Συνεργά καινούρια. Έλα μα δε δολώνω σε σου πιες, μόνο σε μελανούρια. Χτυπάς τη βάρκας μου την κόχη. Έλα μα θα βρεθείς χωρίς να θες καμιά φορά στα πόχη. Ψηλά πετά και χαμηλά κοιτάζει. Έλα από κάτω βλέπει τη σου πια και βαριανέ στενάζει. Το χωριό της Βενιάς ήταν πλούσιο σε επαγγέλματα όπως και όλα τα χωριά της Κρήτης. Υπήρχαν επαγγέλματα που χάθηκαν στον χρόνο όπως οι ασβεστοκαμινάδες, οι ραφτάδες, οι μπαρμπέριδες, οι σαμαράδες, οι τσαγκάριδες, οι φαμπρικάριδες, πηγαδάδες και καρεκλάδες. Μάλιστα λένε ότι οι Βενιώτες ήταν οι καλύτεροι πηγαδάδες της περιοχής. Εμείς σήμερα θα σας δείξουμε δύο από τα επαγγέλματα που άνθησαν στο χωριό και έσβησαν στον χρόνο. Θα μάθουμε για την τέχνη του καρεκλά και του πηγαϊδά. Αυτή είναι μια καρέκλα η οποία ήταν πλεμμένη αλλά έχει χαλάσει
και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τώρα θα την αλλάξουμε, θα κόψουμε το παλιό το σκηνί, θα την καθαρίσουμε, θα την πλύνουμε και θα βάλουμε το καινούριο. Εγώ πιο πολύ, επειδή η μητέρα μου είχε καφενείο και είχε πολλές καρέκλες που είχαν χαλάσει, αναγκάστηκα να μάθω την τέχνη. Δέκα, έντεκα, δώδεκα. Περίπου τόσο χρειάζεται για να πλεχτεί το στιμόνι. Δώδεκα οργές. Δώδεκα οργές. Άμα χρειαστεί, το στιμόνι. Ποιο το στιμόνι? Αυτό που κάνουμε έτσι. Α, λοιπόν, για να μην ξεφτίζει αυτό, το τσέμι. Πάνω από 20 χρόνια ασχολούμαι, από πιτσιρικάς μαζί με τον πατέρα μου, και μάθαινα τη δουλειά σιγά σιγά και μέσα στο πηγάδι και απάνω στο μήλο, και σιγά σιγά έμαθα τη δουλειά. Τώρα έχω μείνει μοναδικός εδώ κάτω στην Ιεράπετρα, οι παλιοί έχουν αποσυρθεί, και έχω μείνει ο μοναδικός εδώ κάτω που ασχολείται με τα πηγάδια. Το πηγάδι ξεκινάει από την κορφή, σκάβουν σιγά σιγά, κατεβαίνουν προς τα κάτω, συναντάνε βέβαια και πετρώματα δύσκολα που χρειάζεται και βαριά και λωστούς. Εντάξει, όταν έχει χώμα πάει πιο εύκολα, αλλά χρειάζεται πολλούς μήνες για να ολοκληρώσουν να βρουν το νερό. Και άλλες φορές βέβαια δεν βρίσκουν και νερό και πάει και στράβει ο κόπος. Εδώ έφερα το μαγκάνι το οποίο με αυτό κατεβαίνουμε κάτω και φτιάχνουμε τις ζημιές που υπάρχουν μέσα στο πηγάδι, και με αυτό ανεβάζανε με ένα βαρέλι μικρό τα μπάζα που σκάβανε όλη μέρα οι εργάτες πάνω και αδειάζανε από μέσα τα χώματα. Παρατήρησατε, εκτός από τους γνωστούς κριτικούς χορούς που συνηθίζονται σήμερα, όχι γνωστούς, κακώς το είπα, τους συνηθισμένους σήμερα χορούς, παίξαμε και το βάλς. Πρέπει εδώ να πούμε ότι η Κρήτη ήταν πάντα ένα πολυπολιτισμικό μέρος,
όπου ερχόταν διάφορες μελωδίες, διάφορα, ξέρεις, πληροφορίες, ας το πω, οι οποίες τις επεξεργαζόταν οι κριτικοί με το υψηλό αισθητικό επίπεδο που είχαν και δημιουργούσαν άλλα πράγματα. Καλύτερα, τα προσαρμόζαν στην περιοχή. Έτσι λοιπόν ήρθαν και στην Κρήτη τα περίφημα ευρωπαϊκά, όπως τα λέγαμε. Τα ευρωπαϊκά, καθένας θα πιστέψει ότι ήρθαν από την Ευρώπη. Δεν ήρθαν από την Ευρώπη. Στην Κρήτη όλες αυτές οι μελωδίες ήρθαν από τη Σμύρνη, που ήταν ένα τέτοιο κέντρο που σας είπα, που συναντιόταν μουσικές από όλα τα Βαλκάνια και όχι μόνο. Ο πρώτος από τους ευρωπαϊκούς χορούς που εντοπίζομαι που ήρθε εδώ στην περιοχή μας, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, ήταν το Βάλς. Δηλαδή φανταστείτε ότι όλοι οι παλιοί βιολάτορες, οι βρακοφόροι βιολάτορες, παίζαν το Βάλς. Το συγκεκριμένα μελωδία που παίζαν αυτοί ήταν τα Τσίματα του Δουνάβεως, που ήταν μια σύνθεση του 1880. Αυτό παίζανε συνήθως αυτοί. Εγώ δεν σας έπαιξα σήμερα αυτό. Σας έπαιξα ένα βάλς το οποίο συνηθιζόταν και είχε έρθει εδώ από τη Σμύρνη. Το λένε το βάλς της προσμονής. Και βλέπετε ότι στους ευρωπαϊκούς χορούς αυτούς υπήρχε μια αξιοπρέπεια στους χορευτές. Ο καβαλιέρος προστατεύει την ντάμα, την αναδεικνύει στους άλλους, τη χορεύει όπως λέμε, έτσι. Και ήταν συνηθισμένοι και αγαπητοί χωροί, χαρακτήριζαν μια ολόκληρη εποχή. Γι' αυτό και το λόγο θα σε έπαιξα σίγουρο βάλς. Στις περιοχές μας και στο Ηράκλειο και στα Αστιακά εδώ πέρα, είναι η κοντιλιά, είναι το φαΐ του λαού εδώ πέρα. Κοντιλιές, μαντινάδες ο ένας με τον άλλον, Μιλάτε οι με οποίες μαντινάδες. Οι μαντινάδες βγαίνουν πολλές φορές και αυθόρμητα από μόνες την τους. Απάντηση, ναι, ναι. Ποια θα λέγαμε τώρα, έτσι, ποια σου έρχεται στο μυαλό να κλείσουμε την όμορφη συνέντευξή μας? Ποια θα ήθελες να μας πεις, να μας αφιερώσεις? Μια μαντινάδα. Ναι. Ναι, θα πω μια μαντινάδα που μου αρέσει εδώ, είναι τοπική μαντινάδα και λέει «Γεραπετρίτη μου βορρά και Μυρθιανέ μου αέρα, σκορπίσετε τα βάσανα και τσικαϊμούς μου πέρα». Πέρα, έτσι, να τα σκορπίσουμε όλα τα βάσανα και όλοι οι καημοί να φύγουν. Ευτυχία και χαρά σε όλο τον κόσμο και σε σένα, Κωστή μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Να είστε καλά. Η Ιταλογερμανική κατοχή άφησε τα σημάδια της και στο χωριό της Βαϊνιάς. Άνθρωποι ξεσπιτώθηκαν και κρύφτηκαν στα σπήλαια της περιοχής για να σωθούν. Η πλακέτα του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Βαϊνιάς είναι εκεί για να θυμίζει την τραγική κατάληξη της μικρής παγώνας, γιατί η μνήμη πονά, αλλά δεν χάνεται. Η παγώνα τη διάσανε, θα μεγαλώσουμε παιδί. Αυτό δεν πέθανε, θα διάσανε. Βάνε στο καμπινέ, σαν τσουβάινες. Μετά, είπε ο Κουτρούγης, ο διευθυντής τόσο στο... θα πες στη Μερδιαντάρα, το βαθμί του πατέρα μου ήταν, λέει, το χαρτί γράφει ότι φυγαρέθηκαν. Δεν φυγαρέθηκαν, ο πατέρας τους πήρε. Το σημείο αυτό που βλέπετε είναι ένα κτίσμα το οποίο έγινε με αγκαρίες όπως γινόταν όλα της εποχής αυτής. Θα ξεκινήσω λίγο πιο πριν από τον Αύγουστο του 40 όταν έγινε ο τροχπηλισμός της Έλλης. Τότε έγιναν προβοκάτσια και στην Ιερά Πέτρα. Ερχόταν δηλαδή από τη Ρόδο τα αεροπλάνα, έριχναν βόμβες στην Ιερά Πέτρα, όχι εδώ. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν να φοβηθούν οι χωριανοί και να παίρνουν τα βουνά στην κυριολεξία. Υπάρχουν διάσπαστα σπήλαια στην περιοχή τα οποία τους προσέφεραν καταφύγιο για όσες μέρες διαρκούσε ο βομβαρδισμός. Η
κυρία Δέσποινα είναι η μαία του χωριού και από τα χεράκια της έχουν περάσει όλα, όλα τα αγγελούδια των οικογενειών. Κοριτσάκια, αγοράκια, ωραία ζωή, ναι, κυρία Δέσποινα. Εργαζόμουν στο νοσοκομείο στην Ιεράπετρα και όλες τις γυναίκες τις αγαπούσα και όποια γυναίκα ερχόταν για να γεννήσει, με αγάπη και με χαρά, κάναμε το τζοτό. Γιατί ο τζοτός είναι μεγάλη χαρά και ο Θεός τη φύση της έδωσε ένα μεγάλο δώρο. Παλιά που γεννούσανε με τις πρακτικές μέες, γεννούσανε στα σπίτια. Τα παιδιά, τα περισσότερα, τα πρώτα παιδιά πεθαίνανε, γιατί βάζανε και δεν τους βάζανε σε κρεβάτι να γεννήσουν, απλώς τους βάζανε σε καρέκλες, ταλαιπωρούνταν οι γυναίκες. Και την ώρα που ήταν για να εξωθήσουν, δεν είχαν τη δύναμη να εξωθήσουν, γεννούσαν τα παιδιά. Όταν βλέπαν ότι ήταν για να πεθάνε, τα αεροβαφτίζανε. Τους δίνανε ένα όνομα και μετά τα βαφτίζανε, και μετά τα βαφτίζανε κανονικά. Τα παιδιά που γεννιόταν αμέσως τα κάνανε μπάνιο, βάζανε μέσα στο νερό αλάτι για να γίνει το νερό πιο καθαρό. Και μετά βάζανε στα ματάκια των μωρών, τους βάζανε λεμόνι, μήπως πήρανε κανένα μικρόβιο από τη μάνα, από την ώρα που βγαίνανε από το κόλπο. Δηλαδή ήταν οι μέρες αυτές που κάνανε αυτό το έργο, οι πρακτικές. Ήταν πραγματικά ένα μεγάλο κοινωνικό έργο, διότι δεν το κάνανε, δεν πληρωνότανε. Το κάνανε με αγάπη για να βοηθήσουν τη γυναίκα. Τι είναι για σας το χωριό σας, κυρία Δέσποινα? Ό,τι πιο ωραίο υπάρχει. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει το χωριό μου. Πάντοτε το βλέπω και στον ύπνο μου. Λίγα τα βράδια είναι που αν δεν είμαι στο νοσοκομείο, θα είμαι στο χωριό μου, στο σπίτι μου. Το τραπέζι μας έχει το φασκόμηλο, μερτιά, δεντρολίβανο, χαμόμηλο, βασιλικό, αμπελόριζα και τσιγκνίδα και θυμάρι. Το σαπούνι το φτιάχνω, ψήνω τα βότανα μαζί όλα, κόβω αλόι και καθαρίζω την αλόι και τη βάζω μέσα στα βότανα και ψήνεται. Το ζελέτσι αλόης τη βάνω άκρη, την ψήνω ξεχωριστά και την περνώ στο μίξερ και τα βάζω μαζί με τα βότανα μετά και ψήνω το σαπούνι. Μου κάνει εντύπωση ότι εδώ το χωριό έχει μεγάλο συγγραφικό έργο. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί βαϊνιώτες οι οποίοι έχουν γράψει και έχουν εκδώσει βιβλία για τον τόπο τους. Έχω κάνει μια καταγραφή εδώ της τελευταίας 20ετίας. Και έχω καταγράψει 8 συγγραφείς που έχουν εκδώσει έστω και ένα βιβλίο και συνολικά την τελευταία 20ετία βιβλία βαϊνιωτών έχουν εκδοθεί 16. Το πρώτο βιβλίο που ήθελα να σταθώ είναι του Γιάννη του Φουσκάκη. Ο Γιάννης ο Φουσκάκης ήταν υπολοχαγός πεζικού και έχει γράψει ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο με τίτλο «Διπορικό». Ο υπότιτλος είναι «Από τα βουνά της Αλβανίας, τα βουνά της Ρούμελης και στους ξερόβραχους της Μακρονήσου του Άιστράτη». Η δεύτερη για τη συγγραφέας είναι μια βαϊνιώτησα εδώ, Μαρίνα Σαμπροβαλάκη. Ένας άλλος συγγραφέας, ο Γιάννης ο Ζουβλάκης, μας άφησε πριν από λίγα χρόνια. Είναι αυτός ο οποίος κρατάω το βιβλίο του εδώ. Είναι η βαϊνιά νοσταλγική διαδρομή στον χρόνο. Στην ουσία είναι το Ευαγγέλιο του χωριού μας. Να περάσω μετά σε δύο δασκάλους συγγραφείς. Είναι ο Σπύρος ο Ζαχαράκης, ο οποίος έχει γράψει 4 βιβλία. Ένας άλλος δάσκαλος, ο Γιώργος ο Μιχελαράκης, με κάποια σουμοριστική έτσι ποίηση, με τίτλο «Επίκαιρα και ανεπίκαιρα». Ένα νέο παιδί, ο Γιάννης ο Λαμπράκης, με μια ωραία ποιητική συλλογή «Ρότα του ήλιου». Πάμε σε ένα δικηγόρο που ζει στη Θεσσαλονίκη και αυτός μια ποιητική συλλογή με τίτλο «Η βροχή και ο έρωτας». Και να κλείσω με μένα που δεν έχω γράψει βιβλίο, αλλά στην ουσία έχω επιμεληθεί ένα βιβλίο με την ιστορία εδώ του Δημοτικού Σχολείου. Μια μικρογραφία της ιστορίας του χωριού μας μέσα από ένα ξενοπάτη δάσκαλο, που πραγματικά όμως μας άφησε έτσι πολύ καλό υλικό για την ιστορία του χωριού μας.
Πέλα από τη μέση του χορού κι ύστερα να πετάξω.